Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή πάνω από όλα η υγεία μας. Στη σημερινή εκπομπή, αν έχετε παρακολουθήσει και το πρώτο της μέρους, συζητήσαμε για τις παθήσεις του ώμου, για τις συχνές παθήσεις του ώμου. Θα προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα και θα συζητήσουμε για τις επόμενες συχνές παθήσεις που είναι ο παγωμένος ώμος και η ρήξη των στροφέων μειών του ώμου. Κοντά μας είναι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, θα τους αναγγείλω ξανά. Μαζί μας είναι λοιπόν ο κύριος Ιωσήφ Γαβριλίδης, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, είναι διδάκτορος του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, είναι επίσης εξειδικευμένος στην Χαϊδεβέργη της Γερμανίας, στις αθλητικές κακώσεις, όπως επίσης και στην αρθροσκοπική χειρουργική, συνεργάτης επιστημονικός του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος γιατρός των ομάδων αρχικά του Ερασιτέχνη Άρη, όπως επίσης και της ομάδας Βόλεϊ των Γυναικών Μακεδόνες Αξιού. Έτσι, λοιπόν, επίσης κοντά μας είναι ο κύριος Αριστοφάνης Μπελεγρίνης, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής και αυτός είναι εξειδικευμένος σε ορθοπαιδικές και ρευματικές παθήσεις. Είναι μετεκπαιδευμένος στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Παίδων της Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος γιατρός πολλών ομάδων, ομάδα Βόλεϊ Ανδρών ΜΕΔ, Α1 κατηγορίας, κύριε Μπελεγρίνη, ομάδα Βόλεϊ Γυναικών Βότσι, καθώς επίσης και ομάδα μπάσκετ Ανδρών Απόλλωνα Καλαμαριάς. Καλό κουράγιο γενικά, εύχομαι. Έχετε πολύ κόσμο μαζί σας, όπως επίσης και ο κύριος Γαβριλίδης. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, κύριε Γαβριλίδη, θα αρχίσω πάλι με εσάς για να μας εξηγήσετε λίγο για τον παγωμένο ώμο. Τι σημαίνει παγωμένος ώμος? Είναι κάτι το οποίο και αυτό ακούγεται συχνά. Ας το εξηγήσουμε λοιπόν. Ο παγωμένος ώμος ή συμφυτική θυλακίδιδα, όπως είναι ο ιατρικός όρος ο οποίος χρησιμοποιείται, είναι μια πάθηση που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ευνίδια και πολύ έντονη έναρξη πόνου. Ναι. Το άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την πάθηση είναι ότι ενώ έχουν ενοχοποιηθεί η παρουσία σαχαρόδους διαβήτη και τα προβλήματα του θυρεοειδούς για τη συγκεκριμένη αυτή πάθηση, αυτό δεν είναι 100% αποδεδειγμένο. Γι' αυτό και πολλοί αναφέρουν ότι η πάθηση αυτή ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων ιδιοπαθών παθήσεων. Μάλιστα. Οι οποίες δηλαδή δεν έχουν μια συγκεκριμένη αιτιολογία, ούτε υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτιολογία στη βιβλιογραφία. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι μέσα στην άρθρωση του ώμου συμβαίνει μια παρατεταμένη φλεγμονή. Ναι. Με αποτέλεσμα ο ασθενής αυτός να αρχίζει να πονάει πάρα πολύ έντονα και ταυτόχρονα να περιορίζεται σημαντικά το εύρος κινήσεως της αρθρώσεως. Είναι μια πάθηση η οποία είναι εύκολη στη διάγνωσή της, διότι το πολύ εύκολο το οποίο μπορεί να διαγνώσει κάποιος κλινικός γιατρός χωρίς να είναι εξειδικευμένος χειρουργός του ώμου είναι ότι προσπαθώντας ακόμη και να κινήσει το χέρι αυτού του ασθενούς είτε στην μπρόστια κάμψη που είναι αυτή η κίνηση προς τα πάνω, είτε στην απαγωγή. Ναι. Που είναι αυτή η κίνηση, βρίσκει πάντοτε μπροστά του μετά από κάποιες μοίρες ένα stop. Δεν μπορεί να πάει το χέρι παραπάνω και είναι πάρα πολύ έντονος ο πόνος του ασθενούς. Πάρα πολύ έντονος. Είναι αυτό το οποίο μας δίνει το σημάδι για τη συγκεκριμένη αυτή πάθηση. Και είναι μια πάθηση η οποία ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντική η αντιμετώπιση της, διότι είναι πραγματικά πολύ επίπονη. Τα συμπτώματα τα είπαμε, είναι οξύς πόνος. Να προχωρήσουμε λίγο. Και στο περιορισμός του εύρους κινήσεως, ναι, σημαντικός. Δεν μπορούμε δηλαδή μετά από κάποιο όριο. Δηλαδή, αν υποθέσει ότι ένας υγιής ώμος έχει μία κίνηση πρόστιας κάμψης, ναι, 180 μοιρών, ο συγκεκριμένος όμως μπορεί να έχει 90 μοίρες και να μην, μάλιστα, πηγαίνει πιο, μάλιστα, πολύ. Μάλιστα. Και να πονάει κιόλας. Πάρα πολύ έντονα. Μάλιστα. Τι γίνεται? Είναι μία πάθηση η οποία. Θεραπεύεται τουλάχιστον αυτό, κύριε Γαβριλίδη. Υπάρχουν κάποιες αναφορές στη βιβλιογραφία, οι οποίες αναφέρουν ότι είναι μια πάθηση που ανήκει στην κατηγορία των αυτοϊόμενων παθήσεων. Ναι. Αυτό δεν ισχύει πάντα. Όπως επίσης είναι και μια πάθηση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιον μετατραυματικά, μετά από κάποιο ατύχημα, από κάποιο κάταγμα στην, μάλιστα, περιοχή. Μάλιστα. Που είναι μια άλλη κατηγορία αυτή. Τα στάδια της πάθησης είναι τρία. Το πρώτο είναι το στάδιο της πολυοξίας φάσης. Το οποίο εμφανίζεται ευνίδια με πάρα πολύ έντονο πόνο, που ο ασθενής πονάει πάρα πολύ. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μεταπίπτουμε στην υποξία φάση, όπου πλέον ο πόνος περιορίζεται, αλλά έχουμε πλέον ένα πολύ σημαντικό περιορισμό του εύρους κινήσεως. Και στο τέλος είναι το τελευταίο πλέον το στάδιο της ίασης, όπου πλέον λύνεται ο πόνος και επανέρχεται μια κάποια φυσιολογική, θα έλεγα, με κάποια ερωτηματικά λειτουργικότητα της άρθρωσης, διότι δεν είναι πάντοτε επιβεβαιωμένο ότι η λειτουργικότητα της άρθρωσης θα είναι 100%.
Τώρα το θέμα είναι η αντιμετώπιση πρέπει να είναι η σωστή στις περιπτώσεις αυτές, διότι αν το αφήσεις αυτό χωρίς να πάρεις τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, υπάρχει κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται μέχρι και 1,5 και 2 χρόνια με τέτοια προβλήματα. Ναι, μπορεί να γίνει. Ο οποίος δεν γνωρίζει την ακριβή φύση της παθήσεως. Πόσο καιρό πρέπει να πονάει ο ασθενής για να έρθει? Κάνω πάλι αυτή την ερώτηση. Θα σας πω τώρα κάτι, επειδή ο πόνος είναι ένα υποκειμενικό σύμπτωμα. Ναι, σωστό, δηλαδή, σωστό ο καθένας και αυτό. Δεν έχετε πονάει το ίδιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό, επειδή είναι μια πάθηση που κάνει πολύ έντονο πόνο, πιστεύω ότι γρήγορα θα φτάσουν στον αντίστοιχο κλινικό γιατρό οι ασθενείς αυτοί. Mm-hmm. Ούτως ώστε να υπάρξει αντίστοιχη αντιμετώπιση. Μπορεί να διαγνωστεί λανθασμένα, ίσως από κάποιου. Μπορεί να διαγνωστεί λανθασμένα, ναι. Αν κάποιος δεν έχει γνώσεις της αρθρώσεως του ώμου και της σωστής κλινικής εξέτασης, ναι. Μπορεί να διαγνωστεί λανθασμένα και με μία ρήξη του μειοντενοντόδους πετάλου. Μάλιστα. Όπου η, όπου η διαφοροδιάγνωση είναι πάρα πολύ εύκολη όμως. Όπως σας είπα πριν. Ναι. Στη μέρηξη του πετάλου, αν πάρει ο κλινικός γιατρός να κάνει την κίνηση του χεριού του ασθενούς, μπορεί να το φτάσει μέχρι 180 μοίρες ο ίδιος. Ναι. Στον παγωμένο ώμο δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι. Θα βρει λοιπόν μπροστά του ένα στόπ. Πρέπει να είναι έμπειρος ο γιατρός βασικά για να μπορεί να τον καταλάβει, νομίζω. Ναι, και πρέπει να υπάρξει και αντίστοιχη αντιμετώπιση. Διότι η αντιμετώπιση αυτού του συνδρόμου πάλι χωρίζεται σε συντηρητική και σε χειρουργική. Θα πάμε στον κύριο Πελεγρίνη να μας πει για τον παγωμένο ώμο. Είναι συχνό, κύριε Πελεγρίνη? Είναι αρκετά συχνό και αλήθεια είναι ότι και εμείς την έχουμε δει στο φυσικοθεραπευτήριο να βασανίζει κόσμο μέχρι και 2 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Ναι. Η διάρκεια της, ναι. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και συντηρητικά, αλλά πολλές φορές μπορεί να καταλήξει και στο χειρουργείο. Mm-hmm. Κάποτε παλιά, θυμάμαι, μας λέγανε αν μπορούμε έστω ακόμη να σπάσουμε αυτές τις συμφύσεις που γίνονται με κάποιες τεχνικές. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές κινητοποίησης στην περιοχή. Με αυτές προσπαθούμε να ανοίξουμε τον αρθρικό θύλακα, γιατί ο αρθρικός θύλακας έρχεται και μαζεύει, συμπιέζεται, δημιουργεί κάποιες πτυχές. Οπότε χάνει πολύ εύρος κίνηση, ακριβώς όπως είπε και ο κ. Γαβριλίδης. Mm-hmm. Και προσπαθούμε με κάποιες τεχνικές, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ανώδυνες. Μάλιστα. Περιέχουν πόνο μέσα. Ναι. Να πάρουμε το εύρος κίνησης. Είναι πολύ βασικό για μας να πάρουμε εύρος κίνησης σε αυτή την πάθηση. Mm-hmm. Και να το φτάσουμε μέχρι ένα σημείο που μπορούμε να το φτάσουμε εμείς. Αλλά είναι χρονοβόρα η θεραπεία. Είναι χρονοβόρο και την αυτοΐαση ακόμη την έχουμε δει πολλές φορές με υπόλοιμα. Δηλαδή να αυτοϊάθηκε, δεν έχει πόνο, αλλά δεν είχε και την κίνηση που είχε πριν. Ναι. Οπότε μετά πάλι κάτι έπρεπε να κάνει. Άρα δηλαδή απόλυτα δεν μπορεί να θεραπευτεί ο ασθενής όταν έχει αυτό το σύνδρομο του, την πάθηση ναι, του Ναι, πρέπει να το προσέξει και αν θέλει να θεραπευτεί απόλυτα πρέπει να ακολουθήσει κατά γράμμα όλες τις συμβουλές και της συντηρητικής αντιμετώπισης και της χειρουργικής, αν φτάσει στη χειρουργική αντιμετώπιση. Πότε φτάνει, κύριε Γαβριλίδη, στη χειρουργική? Σε πρώτη φάση πάντοτε θα το αντιμετωπίσει συντηρητικά. Ναι. Δηλαδή θα χορηγήσει τα γνωστά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και σε πολλές περιπτώσεις χορηγούμε ένα συγκεκριμένο σχήμα κορτιζόνης από το στόμα για κάποιες εβδομάδες και το συνδυάζεις πάντοτε αυτό με την αντίστοιχη φυσιοθεραπεία, η οποία όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Μπελεγρίνης δεν είναι ανώδυνη. Υπάρχουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι ανταποκρίνονται καλά συγκεκριμένα αντιμετώπιση, δηλαδή στο σχήμα το κορτιζονούχο και στη φυσιοθεραπεία, είτε σε κάποιες εναρθρικές εγχύσεις κορτιζόνης που κάνουν ορισμένοι συνάδελφοι, αλλά δεν ανταποκρίνονται όλοι το ίδιο. Τώρα, το πόσο περιμένεις κάποιον ασθενή, για μένα είναι συνάρτηση κυρίως του πόνου και της υπομονής του κάθε ασθενός. Έτσι, ναι, σωστά. Διότι οι αντοχές του καθενός στον πόνο δεν είναι οι ίδιες. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι ασθενείς οι οποίοι μόνοι τους φτάνουν στη χειρουργική αντιμετώπιση, διότι δεν μπορούν πλέον να υπομένουν αυτόν τον πόνο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είναι βασανιστικό συνέστημα. Mm-hmm. Η αντιμετώπιση τώρα, αν μιλάμε για τη χειρουργική αντιμετώπιση, όλες αυτές οι παθήσεις, όπως είπαμε και στις προηγούμενες παθήσεις μας, αντιμετωπίζονται πάρα πολύ καλά με τις αρθροσκοπικές τεχνικές, mm-hmm. όπου στην ουσία πηγαίνεις με το ειδικό αρθροσκόπιο και με τα ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιείς και κάνεις μια αρθροσκοπική συμφυσιόλυση. Λύνεις δηλαδή τις συμφύσεις που υπάρχουν μέσα στον αρθρικό θύλακο και στον πρόστιο και στον οπίστιο. Και με συγκεκριμένες τεχνικές προσπαθείς να επαναφέρεις το εύρος κινήσεως που είχε η άρθρωση αρχικά. Κάτι το οποίο γινόταν παλαιότερα και το οποίο δεν είναι τόσο συνηθισμένο πλέον, είναι ότι προσπαθούσαν κάποιοι υπονάρκωση να κάνουν το χειρισμό των επώδυνων που λέει ο κύριος Μπελεγρίνης που γινόταν στο φυσιοθεραπευτήριο, ούτως ώστε ο ασθενής να μην πονάει. Mm-hmm. Είναι και αυτό μία μέθοδος. Τα τελευταία χρόνια τίνει να εγκατεληφθεί λόγω της έξαρσης των αρθροσκοπικών τεχνικών. Μάλιστα. Και πάντοτε, ακόμη και αν κάνεις αρθροσκοπική συμφυσιόλυση,
πρέπει ο ασθενής να ακολουθήσει ένα πολύ επιθετικό πρόγραμμα φυσιοθεραπείας. Επιθετικό. Ναι, γιατί βλέπεις κάποιους ασθενείς που χειρουργούνται και έχουν μια τάση αμέσως πάλι να χάσουν το εύρος κινήσεως. Πρέπει να επιμείνουν πάρα πολύ για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Για να έχουν καλά αποτελέσματα. Στην αποκατάστασή τους για να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Διότι δεν θέλεις μόνο να τον ανακουφίσεις από τον πόνο, θέλεις να του δώσεις και το αρχικό εύρος κινήσεως της αρθρώσεως. Έτσι. Κύριε Πελεγρίνη, θέλετε να πείτε κάτι σε σχέση με το μετά το χειρουργείο παγωμένο ώμου? Ναι, ότι αυτό ακριβώς να πω που είπε και ο κύριος Γαβριλίδης. Θέλει ότι υπομονή από ό,τι κατάλαβα. Θέλει υπομονή και πολλές φορές βλέπουμε ότι η ιδιοσυγκρασία του ίδιου του ασθενή, δηλαδή ασθενείς που έχουν το ίδιο πρόβλημα, έχουν ακολουθήσει την ίδια αντιμετώπιση χειρουργική και από τον ίδιο ακόμη γιατρό, πολλές φορές μας παρουσιάζουν ένα διαφορετικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Οπότε αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να το εξηγήσουμε το λόγο. Ότι πολλές φορές έρχονται ασθενείς οι οποίοι έχουν αντιμετωπιστεί πολύ soft, να το πω, από κάποιους συναδέρφους μόνο και μόνο γιατί δεν θέλανε να πονάνε κατά τη διάρκεια της φυσικοθεραπείας, στη συγκεκριμένη πάθηση πάλι μιλάμε. Και δυστυχώς όμως ξανακύλησε και ξαναπήρε ξανά πάλι το εύρος εκείνο που είχε πρώτο χειρουργείο. Το έχουμε αντιμετωπίσει και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το εξηγούμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι επιθετικό, ότι έχει κάποιο πόνο και ο πόνος θα μειώνεται όσο πιο πολύ θα ανοίγει το εύρος κίνησης, τόσο θα μειώνεται ο πόνος όσο του. Όσο πιο πολύ θα πονάει, δηλαδή κατά τη φυσικοθεραπεία, από ό,τι καταλαβαίνω, τόσο πιο πολύ θα. Είναι ένα μέτρο που του δίνουμε ότι όσο, και το καταλαβαίνει και μόνος, τόσο πιο πολύ ανοίγει το χέρι του σε όλα τα επίπεδα, τόσο πιο πολύ μειώνεται και ο πόνος του. Μάλιστα. Κατανοητό. Και τώρα πάμε στο τελευταία συχνή πάθηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι είναι η σοβαρότερη, κύριε Γαβριλίδη, είναι η ρήξη των στροφέων μειών του ώμου. Η ρήξη λοιπόν των μειών του ώμου. Ας πούμε λίγο τι συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, αν θέλετε να μας εξηγήσετε και με βάση τη διαφάνεια, με το πέταλο, όλα αυτά τα. Είναι γνωστά. Η λεγόμενη ρήξη του μειοτενοντόδους πετάλου, όπως λέμε, η rotator cuff στην αγγλική ορολογία, όπου στην ουσία το rotator cuff είναι αυτή η ομάδα εδώ που βλέπουμε των τεσσάρων τενόντων. Θα το δείξουμε και εδώ πέρα, στη διαφάνεια. Ας το δούμε λοιπόν και στη διαφάνεια. Είναι τέσσερις τένοντες. Ο υπερακάνθιος, ο υπακάνθιος, ο έλαστος στρογγύλος και ο υποπλάτιος. Οι τρεις από αυτούς καταφύγονται στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα και ο τέταρτος ο υποπλάτιος καταφύγονται στο έλαστον βραχιόνιο όγκωμα. Αυτοί είναι οι τέσσερις τένοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κίνηση της άρθρωσης του ώμου και κάθε ένας από αυτούς εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Σε πολλούς ασθενείς, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας θα έλεγα, υπάρχει μια είτε εκφυλιστική είτε τραυματική ρήξη κάποιου τένοντα με προεξάχοντα τον υπερακάνθιο που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό των ρήξεων. Τώρα, άμα θέλουμε λίγο να συνδυάσουμε τις παθήσεις που συζητήσαμε από την αρχή, θα λέγαμε ότι κάποιο σύνδρομο υπακρομιακής προστριβής, το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε αρχικά και το οποίο ταλαιπωρεί συνεχόμενα τον ασθενή, επειδή προκαλεί μία συνεχόμενη φθορά στον τένοντα του υπερακανθίου, μπορεί σε βάθος χρόνου και αν είναι κάποιος ηλικιωμένος και βάσει της ηλικιακής εκφύλησης που υπάρχει στον τένοντα, να οδηγήσει σε μία ρήξη. Μάλιστα. Είναι μία πάθηση η οποία, εκτός του ότι κάνει πόνο, ανάλογα και με τον κάθε ασθενή, περιορίζει το εύρος της κινήσεως της άρθρωσης. Άρα έχει και αυτό σχέση με τον περιορισμό της κίνησης. Ακριβώς. Και η ρήξη. Και εξαρτάται πάντοτε βέβαια και από τον τύπο της ρήξεως. Γιατί υπάρχουν ρήξεις που περιορίζονται σε ένα τένοντα, άλλες που πάνε σε δύο τένοντες και υπάρχουν και οι μαζικές ρήξεις του μειοτενοντόδους πετάλου. Μάλιστα. Αυτό από τι μπορεί να προέλθει, κύριε Γαβριλίδη? Δηλαδή μπορεί να μπορεί να το έχει προκαλέσει υπερβολική άσκηση, υπερβολική χρήση τέλος πάντων κάποιων κινήσεων. Οι αιτίες είναι ένα μεγάλο βάρος που μπορεί να έχουμε σηκώσει πάρα πολύ μεγάλο, κάποιο ατύχημα ίσως που όταν πέσαμε πάνω στο σημείο αυτό και στηριχτήκαμε σε αυτό. Όταν μιλάμε για νεαρούς ηλικιακά ασθενείς, η αιτία είναι τραυματική. Είναι τραυματική. Είναι πολύ δύσκολο να δεις. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω και εγώ. Νεαρό σε ηλικία ασθενή, ρήξη μειοτενοντόδους πετάλου, εκτός και αν υπάρχει κάποιο παθολογικό μυϊκό υπόβαθρο σε αυτόν τον ασθενή. Ναι. Για να δει σε κάποιο νεαρό ηλικιακά ασθενή ρήξη μειοτενοντόδους πετάλου, πρέπει να έχει τραυματισμό και τραυματισμό μεγάλης βίας. Κάποιο τροχαίο ατύχημα, κάποια πτώση από ύψος με τα χέρια. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Οι υπόλοιπες ρήξεις της μεγαλύτερης ηλικίας ασθενής είναι ρήξεις εκφυλιστικές. Και είναι ρήξεις που αφορούν κυρίως ανθρώπους οι οποίοι ήταν κυρίως χειρονάκτες. Δουλεύανε πολύ με τα χέρια, κάνανε μια βαριά χειρονακτική εργασία και στην πάροδο των χρόνων, επειδή υπάρχει μια φυσιολογική εκφύλιση των τενόντων, φτάνει στο σημείο της ρήξης.
Και αυτές είναι οι δύο βασικές κατηγορίες. Πώς αισθάνονται οι ασθενείς στη ρήξη? Ξεκινάει με ένα πόνο. Ναι. Ο οποίος σιγά σιγά και ανάλογα με το μέγεθος της ρήξης προοδεύει. Ναι. Ο πόνος είναι πολύ έντονος το βράδυ, είναι νυχτερινός. Ναι. Είναι ένας πόνος ο οποίος κάποιος ξυπνάει τη νύχτα. Ναι. Δεν σε αφήνει ο πόνος αυτός να κοιμηθείς. Και εκείνο το οποίο παρατηρείς σιγά σιγά είναι ένα σαφή περιορισμό της κινητικότητας της αρθρώσεως. Και στις περισσότερες περιπτώσεις ο πόνος σε συνδυασμό με το ελαττωμένο εύρος κίνησης είναι αυτό το οποίο σε οδηγούν στον αντίστοιχο κλινικό γιατρό. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω τώρα σε σχέση με την αποκατάσταση, τη θεραπεία τέλος πάντων αυτού του σημαντικού, της σημαντικής, σοβαρής, συχνής πάθησης της ρήξης των στροφέων μειών του ώμου. Η θεραπεία είναι κατά βάση χειρουργική? Η θεραπεία είναι κατά βάση χειρουργική, διότι ο τένοντας έχει δύο στρώματα, το άνω και το κάτω. Η μοναδική περίπτωση να πεις ότι πας να αντιμετωπίσεις κάποιον συντηρητικά είναι αν έχει μία μικρή μερική ρήξη στο ένα από τα δύο στρώματα του τένοντα, όπου στην περίπτωση αυτή μπορείς να τον αντιμετωπίσεις με κάποια αντιφλεγμονώδη αγωγή και με τη συνοδό φυσιοθεραπεία, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτός θα περιορίσει αισθητά τις καθημερινές του δραστηριότητες. Δηλαδή, αν είναι κάποιος άνθρωπος χειρονάκτης, δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έκανε. Σε περίπτωση που έχεις τώρα μία ρήξη τένοντα ολική, το να πας να αντιμετωπίσεις τον ασθενή αυτόν συντηρητικά, θα έλεγα ότι μάλλον ματαιοπονείς. Ναι. Διότι το μοναδικό το οποίο θα πετύχεις είναι να μεγαλώσει η ρήξη. Και στην περίπτωση αυτή πρέπει να προχωρήσεις σε αποκατάσταση χειρουργική. Τώρα, σε σχέση με το χειρουργείο, καταρχήν πριν πάμε στο χειρουργείο, θέλω να ρωτήσω για τη διάγνωση. Είναι εύκολη η διάγνωση, μπαίνει εύκολη η διάγνωση? Η διάγνωση μπαίνει πρώτον πάντοτε με την κλινική εικόνα, ναι, εξετάζοντας ναι, τον ναι, ασθενή, ναι. Και κατά δεύτερο λόγο, εκείνο το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ γιατί πλέον με τα σύγχρονα μέσα που ναι. υπάρχουν, είναι η μαγνητική τομογραφία, ναι. είτε με είτε χωρίς χειαγραφικό, η οποία μπορεί να απεικονίσει πάρα πολύ καλά μία ρήξη και την έκταση της ρήξης μπορείς να δεις πολύ καλά. Μάλιστα. Επομένως, να κάνεις τον αντίστοιχο σχεδιασμό στην αντιμετώπιση του ασθενούς. Ναι. Να προχωρήσουμε λοιπόν στην χειρουργική επέμβαση. Πόσο σημαντική είναι, πόσο δύσκολη είναι ή εύκολη? Η χειρουργική επέμβαση είναι κάτι το οποίο μέχρι πριν από κάποια χρόνια γινόταν με ανοιχτή τομή. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται με τις λεγόμενες αρθροσκοπικές μεθόδους. Είναι μια επέμβαση τεχνικά απαιτητική, θα έλεγα. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται από χειρουργούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το αντικείμενο. Τεχνικά απαιτητική, αυτό εννοείται. Δηλαδή ακριβώς. Ότι μπορεί να έχουμε την τεχνολογία και τα μέσα για να ουσιαστικά να κάνουμε την επέμβαση αυτή, αλλά πρέπει ουσιαστικά ο γιατρός, ο χειρουργός να είναι εξειδικευμένος και να έχει εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι μια λεπτή επέμβαση. Σε όλες τις αρθροσκοπικές επεμβάσεις του ώμου πρέπει ο γιατρός να έχει την ανάλογη εκπαίδευση και την ανάλογη εμπειρία. Σωστά. Διότι είναι επεμβάσεις τεχνικά απαιτητικές. Μάλιστα. Είναι μια επέμβαση την οποία μπορείς να την κάνεις με αρθροσκόπηση, δηλαδή με πολύ μικρές τομούλες, με ένα αραματάκι στην κάθε τομή, με ειδικά εργαλεία δουλεύεις, με τις λεγόμενες διοστικές άγκυρες, αν πάμε σε πιο περισσότερο τεχνικές λεπτομέρειες. Μάλιστα. Και είναι μια επέμβαση η οποία πρέπει να συνδυαστεί με την ανάλογη αποκατάσταση. Θέλει την ανάλογη φυσιοθεραπεία με την χειρητικά βάσει ειδικού προγράμματος. Δεν μπορεί κανένας ασθενής, όσο καλά και να το χειρουργήσεις, να επανέλθει στο προηγούμενο εύρος κινήσεως της άρθρωσης και στο προηγούμενο φάσμα των δραστηριοτήτων του, αν δεν κάνει φυσιοθεραπεία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Μπελεγρίν, ξαναμπαίνετε στην κουβέντα, να μας πείτε τώρα, μετά από τη χειρουργική επέμβαση αυτής της περίπτωσης της ρήξης των στροφέων μειών του ώμου, τι κάνετε εσείς τον ασθενή για να νιώσει καλύτερα? Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όπως είναι απαιτητική η χειρουργική επέμβαση από τον χειρουργό, άλλο τόσο είναι απαιτητική λοιπόν και μετά τη ρήξη του στροφικού πετάλου, τη χειρουργική αντιμετώπιση και η φυσικοθεραπεία. Άρα δύσκολη είναι η φυσικοθεραπεία γενικά στην περίπτωση του όμου. Χρειάζεται, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, εγκυμονή κινδύνους. Αν δεν γνωρίζεις καλά την κινησιολογία της περιοχής, γιατί στην περιοχή του όμου δρούν πάρα πολλοί μύες με διαφορετικές δράσεις, είτε σαν πρωταγωνιστές μια κίνηση, είτε σαν σταθεροποιή μιας κίνησης. Και πρέπει να ξέρεις τι έχει κάνει ο γιατρός, τι έχει ράψει, τι έχει ακινητοποιήσει. Ναι. Και πρέπει να ξέρεις πότε και πόσο να το κινητοποιήσεις. Έχεις πάρα πολλά απαγορευτικά. Άρα είναι δύσκολη και η δικιά σας δουλειά. Είναι δύσκολη, υπεύθυνη και απαιτητική. Γιατί πολλές φορές ακροβατούμε κάποια στιγμή με τις ημέρες ή με τις εβδομάδες το πότε πρέπει να κάνουμε τι και το πότε είναι ασφαλή να κάνουμε τι. Γι' αυτό και υπάρχει, πρέπει να έχουμε και συχνή επαφή και με τον γιατρό, ανάλογα και με τις αντιδράσεις του ασθενή. Έτσι, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα θεραπείας. Δεν μπορείς να παραβιάσεις
υπερβολικά αυτά τα πρωτόκολλα, όσο καλά και αν πηγαίνει ο ασθενής. Ο ασθενής μπορεί να νιώσει καλά ότι μπορεί να σηκώσει το χέρι ακριβώς, του. Ακριβώς. Αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να ξυλώσει τον τένα τον οποίο τον έχει συράψει ο γιατρός με την άγκυρα και τον έχει καθυλώσει. Μάλιστα. Άρα πρέπει να καταλάβει και ο ασθενής, δηλαδή να έχει ένα επίπεδο να μπορεί να καταλάβει, και αν δεν έχει, θα πρέπει να τον κάνουμε εμείς να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Και δεν πρέπει να κάνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτά που του λέμε. Άρα λοιπόν είναι απαιτητική και αποκατάσταση. Είναι μετά. Απαιτητική. Πόσο συνήθως χρόνο? Ο χρόνος κυμαίνεται. Ο χρόνος κυμαίνεται. Μπορεί εξαρτάται από την ηλικία ο χρόνος? Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από... από το αντικείμενο το οποίο χειρουργήθηκε, από τους ιστούς οι οποίοι χειρουργήθηκαν, εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του, εξαρτάται και από την ηλικία του. Ναι. Από πάρα πολλούς παράγοντες. Μπορεί να κρατήσει και μέχρι και 3 μήνες. Ναι. Έτσι, το έχουμε δει και αυτό, και πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, να ξεφύγει και λίγο παραπάνω από αυτό. Εγώ θεωρούσα ότι θα, ακόμα περισσότερο χρόνο θα χρειαζόταν στην προκειμένη περίπτωση. Έχει πάρα πολλά απαγορευτικά και θέλει πάρα πολύ προσοχή, και αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ο θεραπευτής να είναι δίπλα στον ασθενή. Μάλιστα. Και όχι να είναι στο γραφείο του. Πρέπει να είναι δίπλα στον ασθενή. Πρέπει να είναι δίπλα, φυσικά. Ναι, πρέπει να είναι και δίπλα ο ασθενής πρέπει να είναι υπάκουος, όπως είπατε. Δηλαδή να ακούει. Και αν δεν είναι, πρέπει να τον κάνουμε υπάκου. Ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί κινδυνεύει ένα καλό χειρουργείο να το χαλάσει. Ναι, 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 ναι. Εξαιτίας δικιάς του υπητιότητας, ας πούμε. Κινησιολογικό είναι το πρόγραμμα το οποίο επιβάλλετε εσείς περισσότερο? Σίγουρα μπαίνουν κάποια μηχανήματα στην αρχή για να διώξουμε τις εκκοιμώσεις του χειρουργείου και όλα τα υγρά που έχουν σχηματιστεί στην περιοχή. Σίγουρα οπωσδήποτε θα γίνει και χειρομάλαξη, λίγο να απεγκλωβίσουμε λίγο την ομοπλάτη, γιατί συνήθως στείνει ο ασθενής να κινεί το χέρι του με την ομοπλάτη, οπότε οι μύες εκεί της περιοχής υποφέρουν. Αλλά μετά όμως είναι η κινησιοθεραπεία αυτή που θα δώσει το αποτέλεσμα. Η σωστή κινησιοθεραπεία στο σωστό χρόνο είναι πολύ βασικό αυτό. Ταυτόχρονα θέλουμε εύρωση κίνησης και ενδυνάμωση των μυών, αλλά στο σωστό χρόνο. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε το χέρι παραπάνω από ό,τι πρέπει, στην εβδομάδα που δεν πρέπει. Κατάλαβα. Δηλαδή και ενδυνάμωση και, όπως είπατε, το και εύρωση κίνησης. Αλλά το καθένα στο σωστό χρόνο. Ναι, δύσκολα φαίνονται, αλλά εντάξει. Είναι πραγματικά μπορούν... το πιο δύσκολο στον νόμο. Είναι πραγματικά είναι το πιο δύσκολο στον νόμο. Ε? Και χειρουργικά για τον γιατρό που θα επέμβει, αλλά και για τον φυσικοθεραπευτή που θα κάνει την αποκατάσταση. Μάλιστα. Μη λοιπόν τυχόν πονέστε στον νόμο. Κάει όχι, λοιπόν, ναι, πείτε, κύριε Γαβρίλη, εγώ θα έλεγα ότι είναι παθήσεις οι οποίες απαιτούν μια αρμονική συνεργασία μεταξύ χειρουργού και φυσικοθεραπευτή. Πρέπει να υπάρχει συχνή επαφή. Πρέπει να παρακολουθήσει τον άρρωστο σου με την χειρητικά, για να διορθώσει κάποια λάθη, κάποιες ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν. Και θα έλεγα ότι η σωστή χειρουργική τεχνική σε συνδυασμό με το σωστό πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει ο χειρουργός να χρησιμοποιεί κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης που συζητάει με τον φυσιοθεραπευτή, θα οδηγήσουν στο βέλτιστο αποτέλεσμα στις παθήσεις αυτές τις οποίες συζητήσαμε. Ότι η άρθρωση του ώμου είναι ιδιαίτερη, είναι ιδιαίτερη από την ανατομία της. Είναι αυτό το οποίο είπαμε αρχικά. Δηλαδή είναι στην ουσία, όπως είπαμε, μία σφαίρα η οποία σταθεροποιείται μέσα σε μία κοιλότητα με τη βοήθεια διαφόρων δυναμικών και στατικών σταθεροποιητών. Για το λόγο αυτό, επειδή αυτό είναι λίγο παράδοξο όταν το ακούς, γι' αυτό και υπάρχουν διάφορες παθήσεις οι οποίες με τη σειρά τους είναι και δύσκολες στην αντιμετώπιση. Σωστά. Αλλά είναι μία άρθρωση η οποία έχει πολύ μεγάλο εύρος κίνησης, το οποίο όμως για να επιτευχθεί θέλει την αντίστοιχη σταθερότητα και την αρμονική συνεργασία όλων αυτών των ανατομικών στοιχείων τα οποία την απαρτίζουν. Μία τελευταία ερώτηση. Όταν ένα άτομο μεγάλης ηλικίας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό εμφανίζεται περισσότερο σε μεγαλύτερη ηλικία παρά στις νεανικές ηλικίες, η ρήξη των στροφαίων μειών του ώμου, πάθει τη ρήξη αυτή. Μπορεί και είναι μία πλευρά του ώμου. Εμείς όμως μας αποτελεί σαφώς από δύο πλευρές. Μπορεί να εμφανίσει το ίδιο, την ίδια ρήξη και στον άλλο ώμο, ίσως. Μπορεί να εμφανίσει την ρήξη την ίδια και στον άλλο ώμο, ναι. Όπως επίσης κάποιοι οι οποίοι έχουν μία ρήξη η οποία πολλές φορές τους περιορίζει σημαντικά το εύρος κινήσεως, βλέπετε ότι υποσυνείδητα αρχίζουν και λειτουργούν περισσότερο το άλλο χέρι. Οπωσδήποτε. Άρα όταν κάνεις υπέρχεση στο άλλο χέρι και πας για παράδειγμα και σηκώσεις σε έναν ήδη εκφυλισμένο τένοντα απότομα κάποιο μεγάλο βάρος, μπορείς να πάθεις την ίδια ζημιά και από το άλλο. Έχει παρατηρηθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς και τις κινήσεις τους μετά. Πρέπει να προσέχουν τις κινήσεις τους και σαφώς πρέπει να επισκεφτούν, πιστεύω, τον αντίστοιχο κλινικό γιατρό. Οπωσδήποτε, ναι, αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και η τεχνική που είπατε, ότι ο γιατρός, ο κατάλληλος γιατρός, καλή διάγνωση, και γιατί ο κατάλληλος γιατρός ξέρει και την σωστή τεχνική, καλή χρήση της τεχνικής χειρουργικής. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν,
Θέλω να πούμε έτσι, είπαμε για τις συχνές παθήσεις, είπαμε του ώμου που είναι κάτι τελικά αρκετά συνηθισμένο, πιο σοβαρή πάθηση είναι η ρήξη. Τι θα λέγαμε γενικά, τι πρέπει ίσως να προσέχουμε στην καθημερινότητά μας, κύριε Γαβριλίδη, από εσάς θα αρχίσω και μετά ο κύριος Πελεγρίνης, έτσι ώστε να προφυλαχθούμε από, ή και αθλητές, και οι αθλητές. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, το να προσέχει την καθημερινότητά του ένας αθλητής είναι λίγο είναι δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Ειδικά αν μιλάμε, ας πούμε, για έναν αθλητή ο οποίος κάνει το άθλημα του βόλη ή κάποιο άθλημα ρήξεων. Πιο συχνά τις παθήσεις του όμου, ποιοι παθαίνουν, οι μπασκετμπολίστες, του βόλη. Οι αθλητές οι οποίοι χρησιμοποιούν τα χέρια τους πολύ πάνω από το επίπεδο της άρθρωσης του ώμου, οι ρήπτες για παράδειγμα, στο στίβο. Σωστά. Οι βολεμπολίστες, οι μπασκετμπολίστες. Αυτοί έχουν μεγαλύτερη συχνότητα παθήσεων. Όχι ότι δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να πάθει τραυματικό εξάθλημα. Και σε αυτό μπορεί να συμβεί. Σωστά. Το να πεις τώρα σε κάποιον αθλητή, ας πούμε, να προσέχει είναι δύσκολο, γιατί δύσκολο. Είναι η δουλειά του τέτοια, ειδικά σε έναν επαγγελματία. Ίσως σε κάποιον ο οποίος δεν είναι αθλητής, θα λέγαμε ότι παρατεταμένη άρση βάρους από το χέρι στο επίπεδο άνω της άρθρωσης του ώμου, άνω των 90 μοιρών, θα ήταν καλό να αποφεύγεται. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, στα νέα άτομα τώρα να του πεις να μην σηκώνει βάρη δεν είναι κάτι εφικτό. Αν μιλάμε για μεγαλύτερους ηλικιακά ασθενείς, το να χρησιμοποιούν. Ποια είναι όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Το να χρησιμοποιούν το χέρι τους με άρση βάρους άνω του επίπεδου του ώμου είναι κάτι επιβαρυντικό που κάποια στιγμή πιθανόν να τους εμφανίσει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά αν εμφανιστεί. Υπάρχουν λύσεις πάντως. Αλλά αν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα από όλα αυτά που συζητήσαμε, πάντοτε υπάρχει η αντίστοιχη λύση η οποία και είναι. Και αντιμετώπιση, ναι. Και σωστή και επαγγελματική. Μπορεί να είναι και συντηρητική, ναι, όπως είπαμε. Μπορεί να είναι συντηρητική, μπορεί να είναι χειρουργική. Μάλιστα. Αρκεί ο ασθενής να επισκεφτεί έγκαιρα τον αντίστοιχο κλινικό γιατρό. Σωστά. Κύριε Πελεγρίνη, τι θα λέγατε, πόση υπομονή πρέπει να έχουν αυτοί που θα έρθουν σε εσάς για φυσικοθεραπεία του ώμου. Εξαρτάται το πρόβλημα του ώμου που έχουν. Ναι. Εξαρτάται το πρόβλημα του ώμου. Πάντως την υπομονή πρέπει να την έχουν από ό,τι καταλαβαίνω. Σε κάποιες παθήσεις, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο ώμος έχει πόνο και έχει κυρίως νυχτερινό πόνο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο όμως καταπραίνεται, ο πόνος, ναι. Με έτσι. Πρέπει να διαγνωστεί έγκαιρα, να γίνει αυτό που πρέπει, την ώρα που πρέπει, για να μην χειροτερέψει. Τους λέμε και εμείς κάποιες συμβουλές πάνω σε κάποιες κινήσεις. Όπως είπε ο κύριος Γαβριλίδης, στο να σηκώσουν βάρος πάνω από τις 90 μοίρες, αλλά πολλές φορές και μια κίνηση που δεν μπορούν να την καταλάβουν τι γίνεται, όπως είναι, ας πούμε, η μαστιγοειδή κίνηση την ώρα που τεινάζουμε ένα σεντόνι, μια κουβέρτα. Ναι. Που με δημιουργήσει πολύ οξυπόνο. Ναι. Υπάρχει μηχανισμός δηλαδή που κάνει τον πόνο και κάνει αυτή την πρόσκρουση ακριβώς, που ακόμη και με ένα σεντονάκι. Μπορεί να πάθουμε βλάβη του ώμου. Βλάβη του ώμου όχι, αλλά μπορεί να φέρει πολύ πόνο. Ναι. Πολύ πόνο στην περιοχή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γαβριλίδη και τον κύριο Πελεγρίνη. Εγώ έχω κατανοήσει πάντως πως πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ορθοπαιδικού και φυσικοθεραπευτή στις περιπτώσεις των συχνών παθήσεων του ώμου. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το συμπέρασμα νομίζω πως βγαίνει μετά από αυτή τη συζήτηση. Για τη σωστή αντιμετώπιση. Για τη σωστή αντιμετώπιση. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, κυρία Σωτηριάδο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή με ένα άλλο επίκαιρο, ίσως ιατρικό θέμα που σχετίζεται με τις αρθρώσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Είμαστε κάθε Κυριακή στις 6 μαζί, σε επανάληψη Τετάρτη το απόγευμα και Σάββατο απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία μας. Γεια σας.